μια ζωφερή καθημερινότητα σε πολλέ από τι επιχειρήσει που παραμένουν ανοιχτέ αυτή τη δύσκολη περίοδο προκειμένου να εξυπηρετήσουν τι ανάγκε τη αγορά. Παρουσιάζουν οι εκπρόσωποι του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Η αναφορά γίνεται για έλλειψη μέτρων ατομική προστασία των εργαζομένων σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα. Ενώ, όπω ανέφερε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Γαβρίλ Παντή, μέλο του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, καταγράφονται περιπτώσει που εργαζόμενοι που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού δεν την έχουν λάβει κατόπιν εντολή από την εργοδοσία. Μάσκε, αντισηπτικά, προστατευτικά, τζάμια στα ταμεία και άλλα στη συντριπτική πλειοψηφία είναι ανύπαρκτα. ιδέα που στάσει ασφαλεία στι περισσότερε των περιπτώσεων εναποτίθενται στην κρίση του κάθε πελάτη, καθώ δεν υπάρχει ακόμα καμία απολύτω πρόνοια από την πλευρά τη εργοδοσία. Κυβέρνηση και εργοδοσία έχουν την ευθύνη για την προμήθεια όλων των αναγκαίων μέτρων προστασία. Αντί γι' αυτό, βομβαρδίζουν εργαζόμενου και το λαό για την ατομική ευθύνη. Οι εργαζόμενοι επιδεικνύουν ατομική ευθύνη. Η κρατική ευθύνη άραγε πού είναι. Και όχι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνει το δικαίωμα στου μεγαλοεργοδότε να καταστρατηγήσουν ακόμα και αυτονόητα δικαιώματα. Σε αλυσίδε τη πόλη μα, εργοδότε αρνήθηκαν ή ακόμα και εξανάγκασαν εργαζόμενου να αρνηθούν άδειε ειδικού σκοπού ενώ τι δικαιούνταν. Έτσι, οι εργαζόμενοι με μικρά παιδιά συνεχίζουν να πηγαίνουν κανονικά για δουλειά, αφήνοντα αναγκαστικά τα παιδιά του στου παππούδε και τι γιαγιάδε που ανήκουν στι ευπαθεί ομάδε, με ό,τι κινδύνο αυτό συνεπάγεται για την υγεία του. Είναι πρόκληση να ακούμε ευχαριστίε και να βλέπουμε στι τηλεοράσει διαφημίσει αλληλεγγύη προ του εργαζόμενου των σούπερ μάρκετ από του ίδιου που του απειλούν με αξιολογήσει και απολύσει. Σήμερα, στην περίοδο τη πανδημία, τα καταστήματά του πάνε ρεκόρ τζίρων. Καλούμε του συναδέλφου μα στα σούπερ μάρκετ να έρθουν σε επαφή με τα το σωματεία του, να μειωσ... υψώσουν ανάστημα και να υπερασπιστούν τη ζωή τη δική του, των οικογενειών του και των δικών του. Απαιτούμε να γίνετε τεστ σε όλου του εργαζόμενου στο σούπερ μάρκετ που παρουσιάζουν συμπτώματα ή είναι να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά για κάθε πόστο με πλήρε ωράριο και όχι συμβάσει λίγων ημερών. Να μετατραπούν όλε οι συμβάσει απασχόληση σε θέσει πλήρου απασχόληση με οχτάωρο και πενθήμερο. Να γίνουν ορίσουν όλε οι ορισμένου χρόνου συμβάσει, να τηρούνται αυστηρά τα ωράρια εργασία, να εξασφαλίζεται αναγκαίο χρόνο ξεκούραση που είναι απαραίτητη προπόθεση για την υγεία των εργαζομένων, να τοποθετηθούν σε όλα τα καταστήματα τζάμια προστασία στα ταμεία, να υπάρχει αντισηπτικό δίπλα σε κάθε ταμείο και σε κεντρικά σημεία όλων των σούπερ μάρκετ ώστε να εξυπηρετούνται και οι πελάτε.